Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Θα σας κάνω σήμερα ένα φαγητό που το τρώμε πάρα πολύ. Είναι χταποδάκι στιφάδο με κρεμμύδια, αλλά στην κατσαρόλα. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι, ξεκινήσουμε από εδώ που τα έχω, λίγο ψίδι, λάδι, αλάτι, πιπέρι, 3 φιλαράκια δάφνη, 1 ξυλάκι κανέλας, σκορδάκι μπόλικο, θα μπορούσα να βάλω και περισσότερο, μπαχαράκια, εδώ, αρκετούτσικα, μία κουταλιά πελτέ, του γλυκού είναι, αλλά είναι αρκετή, ντομάτα, ένα ποτηράκι παραπάνω από το ποτηράκι, μάλλον κρασί κόκκινο, εδώ στο κανατάκι που το έχω. Είναι τα κρεμμύδια μου, περίπου ένα κρεμμύδι τριμμένο, για να το βάλουμε με το λάδι τώρα, για να ρίξουμε το χταπόδι και το χταποδάκι μας. Το έχουμε και αυτό εδώ κομμένο, έτσι ωραία, για να μπει και αυτό μετά στην κατσαρόλα. Ξεκινάμε τώρα με το λάδι. Ανοίγουμε το μάτι και βάζουμε λαδάκι. Φτάνει. Θα το αφήσουμε λίγο να κάψει. Θα βάλουμε το κρεμμύδι που έχουμε ψιλοκόψει. Λίγο να τσιγαρίσει, όχι πολύ. Θα ρίξουμε το χταποδάκι μας. Εδώ βλέπουμε το μάτι. Βάλαμε το χταποδάκι μας. Θα τα αφήσουμε όπως είναι, να βγάλει όλα τα υγρά και το χταπόδι και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Βλέπετε πως έχουν βγει τα υγρά του, αυτά θα πρέπει λίγο να μειωθούν για να ρίξω τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να ρίχνουμε τώρα τα υλικά του. Έβαλα το σκορδάκι, την κανέλα, θα πίσω μισό ποτηράκι κρασί, κάναμε και ένα λάθος. Αυτό που έβαλα ήταν το ξύλι, δεν ήταν το κρασί. Τώρα το κρασάκι θα το βάλω τώρα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και αυτό. Θα
είναι το πελτέ. Μια κουταλιά καλή, 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 καλή. Τα δάφνη, τα μπαχαράκια, το λατάκι. Και πιπεράκι μαύρο, όχι πολύ. Αυτό. Θα ρίξουμε και την ντομάτα. Βάλαμε όλα τα υλικά μας μέσα. Νερό δεν βάζουμε άλλο, έτσι προς το παρόν. Έχω βάλει τα κρεμμύδια να τα περάσω λίγο το τηγάνι. Τα ποδάκι έχει μαλακώσει. Αυτό θέλαμε, να μη σοβράσει κάπως. Τριπιέται με το πυρούνι για να βάλουμε τα κρεμμύδια, τα οποία είπαμε τα έχουμε περάσει από το τηγάνι. Εκεί. Νερό άλλο δεν θα βάλουμε. Συμπλήρωσα μόνο πάρα πολύ λίγο, γιατί θα βγάλουμε και τα κρεμμύδια. Και τα αφήνουμε να γίνει. Δεν σας λέω τι φαγητό θα γίνει αυτό σήμερα. Αυτό ήταν παραγγελία από το γιώκα μου. Και του το κάνω. Δεν χαλάμε χατήρια εμείς. Μου λέει θέλω χταπόδι, χταπόδι, χταπόδι. Το θέλω, λέει, με κρεμμύδια, με κρεμμύδια, με κρεμμύδια. Οπότε το έβαλα και εγώ το πρωί και τώρα τα αφήνω να σιγοβράσουν και τα κρεμμύδια με το χταποδάκι. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Φτιάχτε το. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Χταποδάκι στη φάδο, στην κατσαρόλα. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ.